Πάμε στο μαραφέτη μας να δούμε την είδηση που κυριαρχεί στο Σίγμα Live. Δημοσκόπηση. Είναι η δημοσκόπηση βεβαίως η γνωστή της σημερινής. Θετικά βλέπουν οι πολίτες το εγχείρημα της ένταξης στο μηχανισμό. Έχει και σχετικό βίντεο. 60,4% αποδίδουν τις ευθύνες για την οικονομία στην κυβέρνηση. Κυρίαρχο θέμα στο Σίγμα Live. Πάμε πιο κάτω στο In Business News να δούμε τις δύο οικονομικές ειδήσεις που εκεί κυριαρχούν. Ο δρόμος της ανάπτυξης, οι νομοθεσίες που θα φέρουν ξένες επενδύσεις, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Και γιατί θέλουμε την ανάπτυξη, την οποία την ακούμε αλλά δυστυχώς δεν τη βλέπουμε, αλλά και βεβαίως γιατί θέλουμε επενδύσεις. Και κεντρική με μέσο την Τρόικα για θυγατροποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση το δημόσιο χρέος δεν θα είναι βιώσιμο. Λογικά λέει. Αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα λοιπόν του In Business News. Αφήνουμε το μαραφέτη και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με πρώτη. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό πίσω, ρε Μαρίνα. Κάτι μου τσούνες βλέπω, ξεχνιέμαι. Τούτος είναι μεγαλύτερος από μένα. Ποιος είναι? Και είναι και πιο όμορφος θέμα. Τέλος πάντων. Πάμε στη σημερινή, να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τύπου είπαμε, ξεκινούμε με σημερινή. Διχασμένοι οι πολίτες για τις επιπτώσεις του μνημονίου. Καλό για το κράτος, κακό για την τσέπη μας. Κατά της υπογραφής μνημονίου η πλειοψηφία του κόσμου. Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης σημερινής και του ΣΥΓΜΑ. Βλέπετε το ερώτημα, ωραίος πίνακας, πιστεύετε ότι η ένταξη στο μηχανισμό στήριξης θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία? Σίγουρα ναι το 24,8, μάλλον ναι το 30,2, μάλλον όχι το 10,8, σίγουρα όχι το 28,6, δεν ξέρω δεν απαντώ το 5,6 και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρω δεν απαντώ, ήταν και ο Λάζαρος ο Κούρμουζος, ο κινηματογραφητής μας μέσα. Καλημέρα Λάζαρε και σε σένα, σε ξεχνώ όταν είναι για τις εφημερίδες, συγχώρεσέ με. Λοιπόν, καλό για το κράτος, κακό για την τσέπη μας κατά της υπογραφής μνημονίου πλειοψηφία του κόσμου. Κακό στην τσέπη μας, καλό στην οικονομία, θα κάνει ένταξη στον μηχανισμό στήριξης. Αυτή είναι η τάση που καταγράφεται στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της σημερινής και του ΣΥΓΜΑ. Ουσιαστικά οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι όσον αφορά τις επιπτώσεις από την υπογραφή του μνημονίου με την Τρόικα. Οι περισσότεροι από τους μισούς Κυπρίους πιστεύουν ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, ενώ το 1/3 θεωρεί πως ο αντίκτυπος θα είναι αρνητικός. Τους κάνουν φυτά με ψυχοφάρμακα, αγώνες υψηλού ρίσκου. Φρούριο η Αθήνα λόγω Μέρκελ, πήγε η καγκελάριος εκεί και τα μυαλά στα κάγκελα που λέει τώρα καταλαβαίνετε. Ο Μπαρόζο ζητά να καταλήξουμε σύντομα σε μνημόνιο, στάση πληρωμών φοβάται ο Νικόλας. Μάνα μου, μάνα μου. Άμα το φοβάται ο Νικόλας, αυτό το παιδί πρέπει να πείτε τους αριθμούς του Λότο, ότι λέει βγαίνει. Ελπίζω αυτό να μην βγει, να πέσει κάπου έξω. Αλήθεια. Παιχνίδια με το χρέος. Σαφείς αιχμές αβέροφ για διασύνδεση της αδειοδότησης της τράπεζας FBME. Έναντι αγοράς κυπριακών ομολόγων. Πρέπει να τη σκότωσα την τράπεζα, αλλά πώς να την πω. Ενώ η ανάγκη για περιορισμό του τραπεζικού τομέα στις συνθήκες της παρούσας κρίσης υποδεικνύεται από όλους, η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να αδειοδοτήσει την τράπεζα FBME. Παρά το γεγονός ότι ο διοικητής κεντρικής τράπεζας, κ. Δημητριάδης, δεσμεύτηκε εδώ και μήνες να ενημερώσει επί του θέματος στη Βουλή, δεν το έπραξε με αποτέλεσμα ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΣΥ, κ. Αβέροφ Νεοφύτου, να δώσει χθες στη δημοσιότητα δύο επιστολές του με αποδέκτητο διοικητή. Σε δήλωσή του εξάλλου, κ. Νεοφύτου αναφέρεται σε έντονες φήμες που φέρνουν η κεντρική τράπεζα να έχει δεσμευθεί για αδειοδότηση της συγκεκριμένης τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα έχει δεσμευθεί να αγοράσει κυπριακά ομόλογα ύψους 240 εκατομμυρίων που λήγουν στις 4 Νοεμβρίου και ο κ. Νεοφύτου εκφράζει την ευχή η ανανέωση των ομολόγων αυτών να μην έχει ως προϋπόθεση την εκ των προτέρων αδειοδότηση της συγκεκριμένης τράπεζας. Ερωτήματα για τον ρόλο της ιδιαίτερας του διοικητή και ενδεχόμενη σχέση της με την τράπεζα. Διανέλειο, 114.000 ευρώ ενίκιο το χρόνο για το μέλλον. Κύριε Σαρλή, εγώ δεν κοιμάμαι ήσυχος, μου κλέψατε τα όνειρα. Το σκίτσο του Γιώργου Μητίδη. Για γύρια και για κλάματα είναι Γιώργο, μου δεν είναι ακριβώς. Μόνο ξέρεις φαντασία και τέτοια, είναι και πραγματικότητα δυστυχώς. Κυβερνητικές κατοικίες, τζαμπατζίδες και χωρίς έγκριση. Η διακήρυξη για τη θαλάσσια πολιτική έβαλε τη λεμεσό στον ευρωπαϊκό χάρτη. Ενεργός ομώνυμος μηχανισμός στήριξης. Υπουργική παραδοχή για εσχροκέρδια. 13 αστυνομικοί με φυματίωση. Υπηρετούν στο ίδιο τμήμα με τον αστυνομικό που είχε προσληθεί αρχικά από τον ιό και αυτό διαπιστώθηκε την περασμένη Τετάρτη 3 Οκτώβρη του 2012. Περαστικά να τους ευχηθούμε. Αφήνουμε την αλήθεια, πάμε στη Χαραυγή. Τεράστιες οι προκλήσεις. Ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαγόζο καλεί σε προσπάθεια κυβέρνηση, κόμματα και κοινωνικούς εταίρους για αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Η προσπάθεια για όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνο μνημόνιο θα συνεχιστεί, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος Χριστόφιας. Μετατρέπει την εργασία σε εμπόρευμα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούν να ενοικιάζονται οι εργαζόμενοι. Αυτό μας έλειπε. Φοβερό. Είπα ναι και στη στήριξη των κυπριακών αερογραμμών οι μέτοχοι και καλά κάνανε. Να τη σώσουμε αν μπορούμε. Τι έγινε και τσουτσουμίζεις? Τις εφημερίδες δεν τις βάζω καλά? Στο τελικό στάδιο η Κυπριακή
το τελικό στάδιο η Κυπριακή Προεδρία στον τομέα της έρευνας. Σταύρος Μαλάς, συμβαστική λύση στις χρηματοδοτήσεις ερευνητών καλείται να βρει η Κύπρος. Το 2014 θα αρχίσει η ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Έμειναν στις ευκαιρίες και συμβιβάστηκαν. Για ποιους είναι το θέμα αυτό, ρε? Α? Φυσάει και ξεφυσάει. Τέλος. Για την Ομόνοια που είναι. Α, πώς? Για το Ολυμπιακό Έλληνε. Είδα πράσινα, είδα και τέτοια. Έχεις δίκιο. Έχει δίκιο ο Λάζος. Κόβει η ματιά του. Δεν είναι για την Ομόνοια. Απλώς με έχει συνηθίσει Χαραβλή για την Ομόνοια βάζει πάντα. Πολίτης. Μνημόνιο Express θέλει το Eurogroup. Πιέσει στη Λευκοσία να επισπεύσει διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Βιαστείτε, διεμήνυσε και ο Μπαρόζο από τη Λεμεσό. Με συγχωρείτε. Το μήνυμα ότι η Λευκοσία θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, ώστε να καταλήξει σύντομα σε ένα μνημόνιο με το οποίο θα αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά της προβλήματα, πήρε από το Eurogroup που συνήλθε στο Λουξεμβούργο ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σαρλή. Ο κύριος Σαρλή ενημέρωσε για το πλαίσιο των αντιπροτάσεων που ετοιμάζει η Κυπριακή κυβέρνηση, επιχειρώντας να πείσει ότι τα πράγματα προχωρούν. Πάντως, η σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και την Ισπανία άφησαν ουσιαστικά στο περιθώριο του Eurogroup την Κύπρο και περιόρισαν τις πιέσεις που αναμένονται να ασκηθούν λόγω της κολλησιεργίας που βλέπουν στις Βρυξέλλες από μέρους της κυβέρνησης. Πάμε. Καλά δηλαδή, λέμε τώρα. Η Λεμεσός γράφτηκε στη θάλασσα, εντάξει, μακάρι να λυθούν και τα προβλήματά μας. Κομφούζιο στον δρόμο Λευκοσίας Λεμεσού, βροχόπτωση 60% σε τρεις μόνο μέρες, μπράβο μας. Ειδικά προνόμια για 2.364 των Κυπριακών αερογραμμών. Οικογενειακές πτήσεις. Όπα. Δωρεάν ταξίδια για Δέλτα Σίγμα και διευθυντές των Κυπριακών αερογραμμών. Μαζί οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. Δωρεάν και εκπτώσεις 90% για υπαλλήλους και συγγενείς. Αποσκευές μέχρι 100 κιλά σε κάθε πτήση. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 45 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Όπα, πάμε Νόμπελ ιατρικής για τα βλαστοκύτταρα, λέει. Για τις επαναστατικές τους ανακαλύψεις στον τομέα των βλαστικών κυττάρων και την κυταρική διαφοροποίηση βραβεύτηκαν με Νόμπελ ιατρικής ο Βρετανός Τζον Γκέρντον και η Ιάπωνα Σίνια Γιαμανάκα. Γιαμανάκα, ωραίο όνομα. Οι ανακαλύψεις τους άλλαξαν ριζικά τα όσα ξέραμε για την ανάπτυξη των οργανισμών και δημιούργησαν νέα επιστημονικά πεδία. Μάλιστα. Αυτά και από τον πολίτη. Πάμε στο φιλελεύθερο. Μνημόνιο πριν να είναι αργά. Υποδείξεις του Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο προς κάθε κατεύθυνση. Βλέπει με συμπάθεια τις θέσεις μας, αλλά το μοιραίο δεν θα το αποφύγουμε. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ξεκαθάρισε κατηδίαν στον πρόεδρο Χριστόφια και έμεσα δημόσια ότι η διαπραγμάτευση γίνεται με την Τρόικα και με αυτήν πρέπει να συμφωνήσουμε. Κάλεσε μάλιστα κυβέρνηση, κόμματα και κοινωνικούς εταίρους να κατανοήσουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και οι προκλήσεις τεράστιες. Κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστόφια στο εξωτερικό του τελευταίου, το μήνυμα ήταν σαφές. Πρέπει να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό σε συμφωνία. Το ίδιο υπογραμμίζει και ο οίκος Μούντις, σε έκθεση που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί ίσως και σήμερα. SOS για σφιχτικά χρονικά πλαίσια, πολύωρη σύσκεψη στο Προεδρικό, αύριο ανακοινώνονται μέτρα ανάπτυξης. Άντε να τα δούμε. Σε ρόλο κλειδί στο Δούνου του η Τουρκία από το 2014. Σωθήκαμε. Αυτό μας έλειπε. Στοιχεία χειραγώγησης τιμών στα καύσιμα, έρευνα στοιχειώτη δείχνει ταυτόσιμες αποφάσεις εταιριών πετρελαιοειδών, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τα απορίσματα έρευνας. Τα ρουσφέτια δεν είναι δικά μου. Με το πρόσωπο καθαρό δηλώνει ο διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας ο πρώην Υπουργός Μιχάλης Πολυνίκης, καθιστώντας σαφές στο φιλελεύθερο πως ουδεμία σχέση έχει με τα ρουσφέτια που παραδέχτηκαν ότι διέπραξαν επί Υπουργείας του τα δύο ανώτερα στελέχη του Υπουργείου και συνεργάτες του. Στο μεταξύ, μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Υπουργός Γεωργίας Αφοκλής Αλετράρης θα αποταθεί στον εισαγγελέα για οδηγίες. Φρούριο η Αθήνα για τη Μέρκελ, ο χαμός θα γίνει. Πάμε και πάνω, Λάζαρε. Η κατρακύλα δεν σταμάτησε τα δωρεάν, κυπριακές αερογραμμές και δωρεάν βάρος, 2.375 πρόσωπα δικαιούνται δωρεάν ή με έκπτωση εισιτήρια χωρίς να προστίθεται η σύζυγη και τα εξαρτώμενά τους μέχρι το 23ο της ηλικίας τους. 18 μήνες αναμονή για εγχείρηση, υπερπλήρηση θάλαμη, η εξειδίκευση οδήγησε σε εξοικονόμηση για το κράτος αλλά και σε αύξηση των αναγκών, υπερπλήρηση θάλαμη στη διασπορά ή ασθενείς. Αφήνουμε και το φιλελεύθερο, πάμε, Goal News. Άσχημη συνήθεια, το Χ. Η ΑΕΛ σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε στην ισοπαλία αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό 0-0. Ρε παιδιά, εντάξει, αφήστε την ομάδα. Είναι και κουρασμένη, παίζει και Ευρώπη. Έτσι δεν είναι, Λάζαρε? Πέφτουν όλοι πάνω και τι γιατί, πού να προλάβουν. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Το άγγιγμα του Τόνι. Όπα, ηρεμία. Λάζαρε, ακούς. Το έχεις, ήρεμος δεν είσαι. Αυτοπεποίθηση, ούτε αυτοπεποίθηση έχεις. Επιθετικό πνεύμα έχεις, ορθόδοξο ποδόσφαιρο
και ορθόδοξο ποδόσφαιρο ήταν μερικά από τα νέα στοιχεία που έδειξε η Ομόνοια του Στραβεύσκη. Οι πράσινοι με την εμφάνισή τους μπορεί να μην κέρδισαν τον ντέρμπι, κέρδισαν όμως τον κόσμο τους. Να ρωτήσω τον Λάζαρο, αν τον Λάζαρο δεν τον κέρδισε, δεν κέρδισε κανένα sorry. Σε κέρδισε. Ε? Σε κέρδισε. Τον κέρδισε. Οπότε συμφωνούμε. Αυτό είναι το βαρόμετρό μου. Πονάει στη μέση, η μεσαία γραμμή του Απόλλη υποφέρει, λέει, και τον τέρμι με την Ομόνοια ήταν απλώς η επιβεβαίωση της λειτουργίας της ομάδας. Ε, κάντε κάτι. Πάρτε χάπι την άβου. Γέλα, κυρία μου, για την ανόρθωση. Όλοι στην ανόρθωση είναι στα χάη τους. Μετά την νίκη επί του Απόλλωνα και την αναρρίχηση στην κορυφή της βαθμολογίας. Θέματα από το Goal News. Αφήνουμε και το Goal News, πάμε στο Sport Day. Ωραίο κούρεμα έχει τούτος. Τα κουρευόσουν έτσι ποτέ. Γιατί? Εγώ ήθελα πάντα, χρόνια να κουρευτώ έτσι. Μετά παντρεύτηκα, με αφήνει η γυναίκα μου. Ούτε χθες. Η περσινή πρωταθλήτρια ΕΛ εδώ και 23 μέρες έδωσε 5 αγώνες, 3 για το πρωτάθλημα και 2 στο Europa Link, χωρίς να μπορέσει να φτάσει στη νίκη. Λαβόρδ, με έπνιξες. Μην πάρει μπάλα στα πόδια του, έτσι είναι, άμα την πάρει, δεν τον σταματάει τίποτα. Πεκταράς. Αυτά και από το Sport Day. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε γιατί πιέζει η Τρόικα, γιατί πιέζει ο Μπαρόζο, γιατί πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Προλαβαίνουμε, έρχονται τα χειρότερα, θα προλάβουμε με αυτά που στείλαμε, με αυτά που δεν προλάβαμε να δούμε και άλλοι τα λένε πρόχειρα. Σε πολύ λίγο μαζί μας, εδώ στο στούντιο, Φώτης Φωτίου από το Δίκο, Πρόδρομος Προδρόμου και Σταύρος Ευαγόρου.